ΤΑΕ Λεμεσού. Η Μύρια Βραμίδου έχει το ρεπορτάζ και έχουμε και επίσημες δηλώσεις. Έτσι δεν είναι, Μύρια? Καλώς ήρθατε από τη Λεμεσό, κυρίες και κύριοι. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διερεύνηση της υπόθεσης. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για την ώρα τουλάχιστον για ιατρική αμέλεια. Μιλάμε για μια καταγγελία που αφορά υπόθεση ιατρικής αμέλειας σε βάρος ιδιώτη γιατρού. Να δούμε λίγο τα γεγονότα αυτής της καταγγελίας. Τι ακριβώς συνέβη? Τι συνέβη? Οι γονείς του νεογνού καταγγέλουν ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου ζουν ένα δράμα. Όταν η γυναίκα εισήχθη στο χειρουργείο ιδιωτικής κλινικής για να φέρει στον κόσμο το παιδί τους, το οποίο δεν τα κατάφερε και απεδίωσε το παιδί. Οι γονείς κατηγορούν τον γιατρό ότι ευθύνεται για το θάνατο του μωρού τους, κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι υπήρξε ιατρική αμέλεια και σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό τους καθυστέρηση στη διενέργεια του τοκετού, ενώ όπως αναφέρουν στα όσα κατήγγειλαν, ο γιατρός γνώριζε ότι η γυναίκα αντιμετώπισε προβλήματα και σε προηγούμενη εγκυμοσύνη. Της είχε δηλαδή βεβαρημένο ιστορικό, ιατρικό ιστορικό η γυναίκα. Τώρα, από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία, ανακριβώς στο ταλέμα σου, ξεκίνησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης με τη λήψη καταθέσεων τόσο από μέλη της οικογένειας, όσο και από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής. Τώρα, όπως πληροφορούμαστε... Μυρία, το έμβριο γεννήθηκε, έτσι? Το έμβριο γεννήθηκε, τώρα σε αυτό θα φτάσω πέρα, δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος αν γεννήθηκε το έμβριο ζωντανό ή νεκρό. Η πλευρά του γιατρού, ο γιατρός όπως είμαστε πρέπει να γνωρίζουμε, ισχυρίζεται ότι υπήρξε πλήρης αποκόλληση του πλακούντα με αποτέλεσμα να μην οξυγονώνεται το έμβριο και ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να σώσει και το έμβριο και τη μητέρα. Πράγμα το οποίο πέτυχε στο τέλος να σώσει δηλαδή τη μητέρα, καθώς κινδύνευε και η ζωή της ίδιας της μητέρας. Τώρα, το μωρό προχώρησαν οι γονείς με την ταφή του μωρού. Σήμερα το πρωί έγινε εξταφή με διάταγμα που εξασφαλίστηκε από το δικαστήριο, από το Παρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αφού άναψε το πράσινο φως ο θανατικός ανακριβής με σκοπό να διενεργηθεί. Είναι νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του, η οποία διενεργείται αυτή την ώρα από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτσα. Η νεκροτομή η οποία αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο το μωρό ανέπνευσε ή όχι. Αν γεννήθηκε ζωντανό το μωρό ή όχι. Μάλιστα. Και εξηγούμε για κάποιον που ίσως δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώς, εάν το μωρό ανέπνευσε, τότε και μόνο τότε ίσως να υπάρχει κάποια υπόθεση ιατρικής αμέλειας ενώπιον των αρχών. Όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, είναι με βάση την καταγγελία που έγινε στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, με βάση τους ισχυρισμούς της οικογένειας και το τι διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ο υπεύθυνος του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, Ιωάννης Σωτηριάδης, πολύ λακωνικός στις δηλώσεις του, ανέφερε απλώς ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία και ότι διερευνάται και ανέφερε ότι ζητείται και η συνδρομή ιατρικού λειτουργού από το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της διερεύνησης, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο, εν αναμονή της νεκροτομής. Θα μιλήσει η νεκροτομή, Μύρια, είναι μια λεπτή υπόθεση, καταλαβαίνουμε και τον πόνο της οικογένειας και ότι τις προσπάθειες που έκανε ο γιατρός, από όλο το ιστορικό που διάβασα εγώ, κατάλαβα ότι υπάρχει πέρα από όλα τα γεγονότα που θα διερευνηθούν και τα ερωτήματα για το γεγονός ότι επειδή ήταν μια εγκυμοσύνη με προβλήματα και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γεννηθεί το μωρό στους 7 μήνες, πάρθηκε μια απόφαση να συνεχίσει η εγκυμοσύνη και ίσως να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα ότι προέκυψαν αργότερα ίσως κάποια προβλήματα. Φυσικά δεν είμαστε... Αυτό επισήμως πέρσα δεν έχει λεφθεί ότι είχε ληφθεί η απόφαση στους 7 μήνες να γίνει η κεσαρική, αν αυτό εννοεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η γυναίκα παρακολουθεί το ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον γιατρό, επειδή γνώριζε ακριβώς το ιστορικό της. Της είχε δοθεί και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά στο τέλος της μέρας, και να μου επιτρέψετε, δεν μπορούμε εμείς να βγάλουμε το πόρισμα για το τι συνέβη ακριβώς. Μάλιστα. Μύρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,